αδέλφια μου και αδελφές μου, γιατί θυμιατίζουμε? Το θυμιατήριο, το θυμίαμα και τα καρβουνάκια είναι τα ιερά αντικείμενα που βρίσκονται στα περισσότερα ορθόδοξα σπίτια. Το θυμιατήριο είναι ένα από τα αρχαιότερα σκεύη. Είναι σε χρήση από την εποχή που ο Αδάμ δίδαξε στα παιδιά του να προσφέρουν θυσίες στο Θεό. Ο καπνός που ανέβαινε προς τα επάνω από τα γεννήματα ή από τα ζώα που καίγονταν γινόταν προσφορά στο Θεό. Πλήρης περιγραφή για την κατασκευή του θυσιαστηρίου των θυμιαμάτων δίνεται στον προφήτη Μωυσή από τον ίδιο το Θεό και ποιήσεις θυσιαστήριο θυμιάματος εξ ξύλων, από ξύλα. Διαβάζουμε στο βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο 30, στίχη 1 έως 10. Τώρα οι συμβολισμοί. Η χριστιανική θρησκεία παρέλαβε από τους Εβραίους το θυμίαμα και το καθιέρωσε και στη δική της λατρεία. Του προσέδωσε δε πνευματικούς συμβολισμούς που αξίζει να θυμηθούμε. Πρώτον, το θυμίαμα πρώτα απ' όλα συμβολίζει την προσευχή που ανεβαίνει προς το θρόνο του Θεού. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Είναι η ορμή της ψυχής προς τα άνω. Ταυτόχρονα συμβολίζει και τη ζέουσα επιθυμία μας να γίνει η προσευχή μας δεκτή, ίσως μην ευωδίας πνευματικής. Γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως περ το θυμίαμα και καθεαυτού καλών και ευώδες, τότε δε μάλιστα επιδείκνυται την ευωδίαν όταν ομιλήσει το πυρί. Ούτω δε και η ευχή καλή μεν καθεαυτήν καλείον δε και ευωδοστέρα γίνεται όταν μετά και ζεούσης ψυχής αναφέρεται, όταν θυμιατήριον η ψυχή γέννηται και πυρ αναπτύ σφοδρών. Γι' αυτό και πρέπει να διδάσκουμε το λαό ότι όταν προσεύχεται καλό είναι να καίει θυμία μας στο σπίτι. Δεύτερον, συμβολίζει ακόμη τις γλώσσες πυρός της Αγίας Πεντηκοστής. Όταν ο Κύριος εξαπέστειλε στους μαθητές του το Πανάγιό του Πνεύμα, εν είδη πύρινο γλωσσών, την ευχή που λέει ο ιερέας όταν ευλογεί το θυμία μας την πρόθεση, αναφέρει «Θυμία μας προσφέρομεν Χριστέ ο Θεός, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριο, αντικατάπευσον ημίν την χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος». Με το θυμίαμα δηλαδή ζητούμε από τον Κύριο να μας στείλει την Άγιο Πνευματική του χάρη. Γι' αυτό και οι πιστοί, όταν τους θυμιάζει ο λαός, ο ιερεύς συγγνώμη, κλείνουν ελαφρά το κεφάλι σε δείγμα αποδοχής της χάριτος αυτής. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης ερμηνεύει ως εξής τη σημασία του θυμιάματος: «Δειλή την από ουρανού χάριν και δωρεάν εκχυθήσαν το κόσμο δια Ιησού Χριστού και ευωδία του Πνεύματος και πάλι εις των ουρανών δι' αυτού αναχθήσαν». Τρίτον, το ευώδες θυμίαμα συμβολίζει εξάλλου και τον ένο, δηλαδή τον ύμνο, που απευθύνεται προς το Θεό. Η καύση του θυμιάματος σημαίνει τη λατρεία και τον εξυλασμό, το δε ευχάριστο συνέστημα που δημιουργείται από το άρωμα του θυμιάματος σε όλο το χώρο του Ιερού Ναού ή στο σπίτι, σημαίνει την πλήρωση της καρδιάς μας από τη Θεία Ευαρέστηση που είναι ο καρπός της αγάπης μας προς το Θεό. Στην περίπτωση αυτή κάθε πιστός μετατρέπεται σε ευωδία Χριστού. Τέταρτος συμβολισμός, το δε θυμιατήριο που καίγονται τα κάρβουνα και τοποθετείται το θυμίαμα, συμβολίζει την κοιλία της Θεοτόκου η οποία δέχθηκε στα σπλάχνα της σωματικά τη θεότητα που είναι πυρ κατανάλισκαν που κατανελίσκον χωρίς να υποστεί φθορά και αλλίωση. Κατά τον Άγιο Γερμανό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, ο θυμιατήρ
υποδεικνύει την ανθρωπότητα του Χριστού, το πυρ, τη θεότητα, και ο ευώδης καπνός μηνύει, δηλαδή τη δημιουργία, την ευωδία του Αγίου Πνεύματος προπορευωμένη. Και αλλού ο ίδιος Πατέρας, η γαστήρ του θυμιατηρίου νοηθεί, αν η μην υγιασμένη μήτρα της Θεοτόκου φέρουσαν το θείον άνθρακα Χριστόν, ενώ κατοικεί πάν το πλήρωμα της θεότητας σωματικό, διό και την οσμή της ευωδίας αναδίδωση ευωδιάζω τα σύμπαντα. Με απλά λόγια, και ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός περιγράφει αυτό το συμβολισμό λέγοντας: το θυμιατό σημαίνει την δέσποινα τη Θεοτόκο, όπως τα κάτβουνα είναι μέσα στο θυμιατό και δεν καίγεται, έτσι και η δέσποινα, η Θεοτόκος, δέχθηκε το Χριστό και δεν εκάηκε, αλλά μάλιστα εφωτίστηκε. Ήδη θυμιατηρίων τώρα. Πρώτο, είναι το κρεμαστό θυμιατήρι, το οποίο κρέμεται από αλυσίδες που έχουν πάνω κουδουνάκια. Όταν είναι 12 συμβολίζουν τους Αποστόλους και το κήρυγμά τους. Όταν είναι 4 τους Ευαγγελιστές. Και πάνω μέρος, όταν έχει σχήμα θόλου, συμβολίζει τον ουρανό, και όταν έχει το σχήμα ναού, συμβολίζει τη θριαβεύουσα εκκλησία ή την πάνω Ιερουσαλήμ. Η βάση που τοποθετούνται τα κάρβουνα συμβολίζει τον επίγειο κόσμο, που δια των προσφορών των θυμιαμάτων ανεβάζει τις προσευχές και τα δίκαια αιτήματα προς το Θεό. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενωπιών σου, θα πει ο ψαλμωδός, 140 ψαλμός, στίχος 2. Το κρεμαστό θυμιατό με τα κουδουνάκια το χρησιμοποιούν οι κληρικοί των τριών βαθμίδων, επίσκοπος, πρεσβύτερος, διάκονος, οι οποίοι έχουν το λειτουργικό και κηρυκτικό προνόμιο. Δεύτερο, το γκατζίο. Συγγνώμη. Είναι φορητό και χρησιμοποιείται στις λατρευτικές συνάξεις μέσα στο ναό, όταν ψάλλονται ύμνοι από την Παλαιά Διαθήκη ή γίνεται ανάγνωση των μεγάλων ορών. Το χρησιμοποιούν οι μοναχοί που έχουν το διακόνημα του εκκλησιαστικού. Είναι μεταλλικό, με μικρά χειρολαβή και κουδουνάκια, τα οποία συμβολίζουν τα βήματα του Θεού στον Παράδεισο και προτρέπουν τους μοναχούς σε εγρήγορση, και άκουσαν τη φωνή του Κυρίου του Θεού να περπατάει στον Παράδεισο προς το Δειλινό. Γένεση, κεφάλαιο 3, στίχος 8. Τρίτο, είναι το θυμιατό το φορητό. Είναι το θυμιατό αυτό που χρησιμοποιείται εκτός του ναού για το θυμίαμα των σπιτιών και των ταφών. Χρησιμοποιείται από λαϊκούς και κληρικούς. Στο μέγεθος είναι μικρό, χωρίς κουδούνια και ιδιαίτερες διακοσμήσεις, και με μικρή χειρολαβή. Το θυμιατήριο ονομάζεται και λιβανιστήρι, από το λιβάνι, θυμίαμα που καίγεται. Την ονομασία αυτή την πήρε από τους κέρδους του Λιβάνου. Ο Λίβανος είναι δέντρο που όταν το χαράζουν βγάζει ένα υγρό σαν το ρετσίνι, το λιβάνι. Ο ιερός Λιβανωτός που περιγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου της Παλαιάς Διαθήκης γίνεται ακόμη κατόπιν εντολής του Θεού που προς το Μωυσή λάβε σε αυτόν ιδίσματα αστακτήν, όνυχα, χαλβάνι, ιδισμού και Λίβανον διαφανή ίσον ίσον έστε, και ποιήσουσι εν αυτό θυμίαμα μοιρεψικών έργων μοιρεψού με μειγμένων καθαρών έργων Άγιων. Κεφάλαιο 30, στίχος 34-35. Πώς θυμιάζουμε στο σπίτι μας? Το θυμίαμα λοιπόν έγινε ταυτόσιμο με την προσευχή, όπως όταν το λιβάνι πέσει πάνω στα αναμένα κάρβουνα αρχίζει να έρχεται ο ευωδιαστός καπνός, έτσι και οι ψυχές των πιστών που είναι πυρωμένες από τη Θεία Αγάπη κατευθύνονται στη θυμίαμα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν το θυμίαμα, το θυμιάτισμα στο σπίτι πρέπει να γίνεται δύο φορές, πρωί και βράδυ, ώρες προσευχής και ευχαριστίες, διότι το πρωί τον δοξάζουμε που πέρασε η νύχτα ειρηνικά και τον παρακαλούμε,
να ευλογήσει και την ημέρα, ώστε να είναι και αυτή καλή και ειρηνική, χωρίς τους πειρασμούς του σατανά. Ενώ το βράδυ προσευχόμενοι και πάλι το δοξάζουμε για όσα συνέβηκαν την ημέρα και τον παρακαλούμε να μας φυλάξει τη νύχτα. Το λιβάνι το καίμε στα γνωστά θυμιατήρια, είτε πύλινα είτε μεταλλικά, και προσέχουμε να είναι από σωστά υλικά, διότι στο Θεό πρέπει να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο. Αφού ανάψουμε το λιβανιστήρι και λάβουμε λιβάνι, αρχίζουμε με την παρακάτω προσευχή. Κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Έπαρση στο χειρό μου, θυσίαν εσπερινή, εισάκουσον μου Κύριε. Θυμίαμά σου προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών. Ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιό σου θυσιαστήριον, αντικατάπευσον ημί τη χάρη του Παναγίου σου Πνεύματος. Αρχίζουμε να λιβωνίζουμε πρώτα το εικονοστάσι με τις εικόνες και λέμε στο Χριστό: Κύριε ελέησον και ευλόγησον τον οίκο τούτο ως αγαθός και ελεήμων Θεός. Μετά την Παναγία και λέμε και να λέμε: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς και προστάτεψε τους δούλους του Υιού σου. Μετά τους Αγίους και λέμε: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, δόξα σοι ο Θεός εν της Αγίης αυτού, δόξαση. Αφού τελειώσουμε με το εικονοστάσι και τις εικόνες, να πηγαίνουμε σε κάθε ένα δωμάτιο και πάνω από το κρεβάτι του κάθε ατόμου να σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι λέγοντας: Κύριε ελέησον και ευλόγησον τον δούλο σου ή την δούλη σου ως αγαθός και ελεήμων Θεός. Αφού λέμε εκεί που λέμε την δούλη σου ή τον δούλο σου το όνομά του, επαναλαμβάνουμε τρεις φορές. Τελειώνοντας τα δωμάτια, πηγαίνουμε στην εξώπορτα και σταυρώνουμε τρεις φορές με το λιβανιστήρι, λέγοντας τρεις φορές εκεί: Κύριε, αποδίωξαν κάθε εχθρόν ορατών και αοράτων και πολεμίων, εκ του οίκου τούτου ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός. Τέλος, βγαίνοντας στην μπαλκονόπορτα για να αφήσουμε το λιβανιστήρι, σταυρώνουμε και εκεί τρεις φορές με το λιβανιστήρι, λέγοντας τρεις φορές το: Κύριε, αποδίωξον κάθε εχθρόν και πολέμιο του οίκου τούτου ως αγαθός και ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός. Μόλις τελειώσουμε, τη στάχτη από το λιβανιστήρι τη συγκεντρώνουμε και τη ρίχνουμε στα λουλούδια ή σε ποτάμι ή θάλασσα ή τη θάβουμε στο κήπο μας. Αυτά ως προς το θέμα, στο θυμίαμα μέσα στο σπίτι μας, με την ευλογία λοιπόν της Κυρίας Θεοτόκου και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα, τιμή και προσκύνηση. Αδέρφια μου και αδελφές μου, καλό είναι να θυμιατίζουμε και το πρωί και το βράδυ όπως είπαμε, αλλά και προπαντός να λέμε τις ευχές αυτές ή άλλες ευχούλες τις οποίες εσείς γνωρίζετε και λέτε, όπως «Περαγία Θεοτόκου σώσον ημάς» ή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» ή «Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερα και άφησ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πολέμου». Ή άλλοι που έχουν αυτό το αγαθό και πραγματικά ωραίο γεγονός, που λένε τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκου. Βέβαια τα σπίτια όλα μας, όλοι μας έχουμε πειρασμούς, δυσκολίες, έχουμε αδικίες, έχουμε συκοφαντίες, έχουμε διάφορα προβλήματα που συναντάει ο καθένας από εμάς. Μην αφιβάλλετε όμως και μην έτσι αποστερείτε την καρδιά σας. Είναι σίγουρο ότι ο Γλυκύτατος μας Ιησούς Χριστός θα σας δώσει και θα μου δώσει και θα σας δώσει και θα μας κεντήσει αυτή την ωραία χαρά που μας δίνει πάντοτε η αγάπη του, ο έρωτας που έχει για την ψυχή μας, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι λοιπόν το χριστιανικό σπίτι θα έχει μέσα του τις χριστιανικές τελετές και παραδόσεις, και μία από αυτές είναι το θυμίαμα. Για άλλη φορά θα πούμε για τον αγιασμό, για το πρόσφορο κλπ.
έτσι ώστε σιγά σιγά με τη φτώχεια μας και λοιπά, με απλά πράγματα, με απλές λέξεις, να μπορέσουμε να κατοικήσουμε μέσα στα σπίτια σας, δίνοντας έτσι μια χαρά και μια ευλογία. Βεβαίως, να μνημονεύετε τα ονόματα των παιδιών σας, των συγγενών σας, είτε είναι νεκροί είτε είναι ζωντανοί. Και όπως είπαμε με το καντήλι, έτσι λέμε και εδώ, να μνημονεύουμε, να μνημονεύουμε, να μνημονεύουμε. Να λέμε τα ονόματα αυτά τα οποία έχετε, όχι τα υποκοριστικά, συγχωρέστε, αλλά τα ονόματα τα πραγματικά. Αν κάποιος λέγεται Νικόλος, να μην το λέμε ο Νίκος, να λέμε Νικόλος. Μα ο Θεός το ξέρει, θα πείτε. Εντάξει, το γνωρίζω. Και εσείς το ξέρετε κι εγώ. Αλλά ξέρετε στο πτυχίο σας ή στο πολιτήριο ή στο δίπλωμά σας, δεν γράφει Νίκος, Νικόλος γράφει. Απλώς ένα παράδειγμα είπα έτσι. Α, λοιπόν, γιατί αυτό είναι. Πρέπει να προσέξουμε τα ονόματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη αν σας κούρασα. Η Παναγία να σας κυρίνει, να σας ευλογεί και όλα αυτά τα οποία εκείνη ξέρει ως μητέρα η μανούλα μας, να σας δίνει στην κάθε μία ψυχούλα, στον κάθε έναν άνθρωπο και στην οικογένειά του και στα παιδιά του και στα εγγόνια του και στα δισεγγονά του και στη γειτονιά μας και στο έθνος μας και στο γένος μας και στην πατρίδα μας, γιατί περνάμε δυσκολίες όπως βλέπετε πάντοτε οι άνθρωποι. Αλλά έχουμε όμως τη δυνατότητα και τη χαρά με τη χάρη του Κυρίου μας να δώσει ο Θεός έτσι τη λύση του και έτσι να χαριτώσει και εσάς και εμένα και τον καθένα μας. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Ας ακούσουμε έτσι ένα ωραίο μουσικό περίγμα, το οποίο είναι μια ωραία έτσι απόδοση την οποία κάνει το Αγνή Παρθένε σε μουσική.